Κύριε Συντυχάκη, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Τι κάνει η Λεβεντογένα Κρήτη που από ό,τι φαίνεται μετατρέπεται σε μεγάλο αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Ακριβώς έτσι είναι. Δυστυχώς οι πολιτικές που ακολουθούνται διαχρονικά έχουν μετατρέψει το νησί και φυσικά όλη τη χώρα σε ένα απέραντο αεροπλανοφόρο. Είναι στο στόχαστρο. Και αυτό ως αποτέλεσμα των επικίνδυνων συγκρούσεων και ανταγωνισμών μεταξύ ισχυρών υπεριαλιστικών παιχτών που επιχειρούν να μετατρέψουν όλη την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή, το Αιγαίο σε μια πραγματική παρονταποθήκη προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Κύριε Συντυχάκη, μου έγραψε πριν λίγο μήνυμα ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Φίβος, είναι απόστρατος του πολεμικού ναυτικού αξιωματικός. Μου λέει, εντάξει, είμαστε σύμμαχοι με τους Αμερικανούς, είμαστε προβλέψιμοι σύμμαχοι των Αμερικανών, όπως είπε ο Πρωθυπουργός μας, αλλά δεν μπορεί να τα δίνεις όλα και να μην μπαίνεις ούτε μια δήλωση υποστήριξης. Υπάρχει μήπως τέτοιου είδους αυταπάτη? Νομίζω ότι συνειδητά κρύβουν την αλήθεια. Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, γιατί μία πάντα έστρωνε το έδαφος την επόμενη. Και το λέω αυτό διότι η κυβέρνηση, για παράδειγμα, σήμερα προσπάθησε να καλλιεργήσει αρκετές προσδοκίες από τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Τραμπ κτλ. Και μάλιστα τη χρησιμοποίησε και ως εθνική υπόθεση αυτή την προσπάθεια. Από την άλλη, φυσικά, έχει και την αντιπολίτευση που λέει άνθρακες ο Σταυρός. Εμείς δεν συμμεριζόμαστε ούτε τη μία άποψη, ούτε και την άλλη άποψη. Παντός, συγγνώμη που σας διακόπτω την αλήθεια, εντάξει, το ότι ενδεχομένως δεν πέτυχε τόσο όσο θα ήθελε η κυβέρνηση, δεν ευθύνεται ο κ. Μητσοτάκης. Ήταν και η συγκυρία της κρίσης στο Ιράν, η επίθεση με πυράβλους του Ιράν στο Ιράκ, αλλά και ο κ. Τραμπ δεν ήθελε να κάνει δημόσια δήλωση κατά της Τουρκίας. Όλα αυτά μαζί προφανώς συνετέλεσαν ώστε να μην έχουμε αυτό που θα θέλαμε, ή όχι? Γι' αυτό λέω ότι προσπάθησαν και συνεχίζουν να το κάνουν αυτό, να δημιουργούν φρούντες ελπίδες στο λαό, ότι τάχατε συμμετέχοντας ως παίχτης και εμείς στα σχέδια αυτά των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή, τάχατες θα διεκδικήσουμε κάποιο μερτικό από τη Λία και φυσικά πάνω στα ίδια των υπεριαλιστικών επεμβάσεων που έχουν δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια πρόσφυγες κτλ. Και νομίζω ότι όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και οι αστικές τάξεις και στην Ελλάδα και στην Τουρκία συνολικότερα έχουν λερό τα χέρια τους στηρίζοντας αυτά τα γεωπολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Μπορείς όμως να είσαι εκτός του παιχνιδιού? Δηλαδή, μια μικρή χώρα λογικά θα πρέπει να είναι μέλος ενός συνασπισμού για να έχει και μια minimum αίσθηση ασφάλειας. Διότι αν είσαι εκτός από όλους, είναι αυτό που λέω όλος, αν είσαι εκτός, έξω από το Μαντρί, θα σε φάει ο λύκος. Ισχύει όντως αυτό, γιατί αν το πάρουμε ιστορικά, νομίζω ότι από πού να το πιάσουμε τώρα, να το πιάσουμε από την διχοτόμηση της Κύπρου από το 1974 και μετά, να πάμε στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ιράν παλιότερα, σήμερα με την δολοφονία του Σουλεϊμανί και την ένταξη ανάμεσα στις δύο χώρες με τις ΗΠΑ, στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο, στα Βαλκάνια, το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας. Για ποια συμμαχία μπορούμε να μιλήσουμε? Και όχι μόνο αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι εγκληματική η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτό που αποδείχθηκε και από τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Τραμπ είναι, αυτό που δήλωσε δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης, είναι ότι είμαστε αξιόπιστοι σύμμαχοι και προβλέψιμοι. Με τις ΗΠΑ. Και προβλέψιμοι. Είπε και τη λέξη προβλέψιμοι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι φάουλ, το προβλέψιμοι σύμμαχοι. Φάουλ ξεφάουλ, αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπε και ο διαβολικά καλός Τραμπ ο κύριος Τσίπρας στην προηγούμενη συνάντηση. Καλά, εντάξει, ο κύριος Τσίπρας άνοιξε τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτές οι δηλώσεις δεν είναι απλά είμαστε πώς το λένε, αξιόπιστοι σύμμαχοι. Μάλιστα λέει, στηρίζουμε στο πλευρό των συμμάχων μας σε δύσκολες περιόδους. Εγώ σας διαβάζω ακριβώς τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην παρουσία του στο Atlantic Council στην Ουάσιγκτον, σε αυτή τη δεξαμενή σκέψη, όπου είπε ότι καταλαβαίνω πως η συγκεκριμένη απόφαση σε σχέση με τη δολοφονία του Σελιμανί ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ και ότι είμαστε οι καλύτεροι σύμμαχοι. Αυτό τι σημαίνει, για εσάς τι δηλώνει αυτό, τι δηλώνει για τον ελληνικό λαό? Δηλώνει ασφάλεια,
διαπιστώνει η ειρήνη και προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας ή αντίθετος, σε μπλέκει σε νέες περιπέτειες για εμπλοκή της χώρας μας σε αυτά τα σχέδια που εξυπηρετούνται στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, διαβάζοντας τώρα πριν από λίγο, η Αμερικανική βάση στη Σούτα, μιλάμε, βρίσκεται σε ένα οργασμό κινητικότητας, ελικοφόρα, μεταγωγικά, όπλα, πολεμικά αεροπλάνα. Ναι, είναι σε απόλυτη ετοιμότητα, σε υψίστο βαθμό ασφαλείας. Και το Ιράν δήλωσε μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί ότι εμείς έχουμε ως στόχους σημεία από όπου θα εφορμήσουν οι Αμερικανοί για να χτυπήσουν το Ιράν. Υπάρχουν και δηλώσεις της Ρωσίας πριν από κάποιο διάστημα που επίσης έλεγαν το ίδιο. Άρα λοιπόν η χώρα μας μπαίνει στο μάτι του κυκλώνα. Ποιος ευθύνεται για αυτή την εξέλιξη? Ωστόσο όμως δεν μου απαντήσατε. Αν έξω από το μανδρέ σε τρώει ο λύκος. Έτσι λέει ο λαός. Και ο λαός είναι συνήθως σοφός. Είναι ένα αφήγημα, που ένα αμύθι εν πάση περιπτώσει, που προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα δράκο, που στην πραγματικότητα, αν η χώρα μας ακολουθούσε μια διαφορετική πολιτική, φυσικά όχι στην πλαίσια εγκλωβισμού των υπεριαλιστικών επιδιώξεων, γιατί η Ελλάδα μπορεί να είναι σε πληθυσμό ή σε έκταση, αλλά έχει τα γεωπολιτικά της πλεονεκτήματα, έχει τη δυνατότητα μιας αυτόνομης οικονομικής ανάπτυξης με τα ενεργειακά δικά της αποθέματα, τις συμμαχίες που θα μπορούσε να διαμορφώσει σε μια πολιτική αλληλεγγύη εμπορικών συμφωνιών σε ισότιμη βάση και με άλλες χώρες του κόσμου, που θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν διαφορετικά και για την ίδια την κυριαρχία της χώρας μας, αλλά και για την συμφέροντα του ελληνικού λαού. Προφανώς υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή που υπηρετεί σήμερα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, όπως και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να είναι το καλό παιδί των Αμερικανών, ο μεντεσές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που μένει φθηνά για τους λαούς της περιοχής και για το δικό μας το λαό. Και από την άλλη είναι αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι θα πρέπει να υπάρξει απεμπλοκή από αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, να αποσυρθεί για παράδειγμα η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, που στα μουλοχτά η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τώρα παραμονές των Χριστουγέννων, να ξυλωθούν οι αμερικανοτοικές βάσεις από τη χώρα μας. Εδώ αντί να ξυλώνονται, ράβονται καινούργιες, φτιάχνονται καινούργιες στη Λάρισα, στο Στεφανοδίκιο, στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ ετοιμάζονται και δεν ψεύτηκε ούτε από κυβερνητικά χείλη η μεταφορά πυρηνικών όπλων από βάσεις αμερικάνικες που εδρεύουν στην Τουρκία στη χώρα μας. Θα δούμε. Άρα λοιπόν τι μπορεί να περιμένει ο ελληνικός λαός από αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται και τις συνεκκληματικές σε βάρος του. Τώρα, κύριε Συντυχάκη, στις επόμενες μέρες θα έρθει στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις. Και σύμφωνα με τα όσα διαρρέει η κυβέρνηση, λοιπόν, θα αφορά ένα μεγάλο, πάνω από ένα εκατομμύριο δικαιούχους κύριων στις συντάξεων, πάνω από 300.000 αυτούς που είναι σε επικουρικές, γιατί θα έχει, λέει, αυξήσεις οι επικουρικές, αυξήσεις οι συντάξεις και επίσης θα λυθούν τα χέρια στους ελεύθερους επαγγελματίες σχετικά με τις εισφορές τους. Και λέει η κυβέρνηση ότι με αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά απελευθερώνεται η δυνατότητα κυρίως των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών στο να μπορούν να καλύψουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας? Κοιτάξτε, για το κόμμα του ασφαλιστικού, νομίζω ότι αποτελεί την κορονίδα μιας σειρά αρχαϊκών μέτρων που νομοθέτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αφού το έστρωσε το έδαφος μια χαρά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως με τον νόμο Κατρούγκαλου. Βέβαια δεν είναι μόνο ο νόμος Κατρούγκαλου, το βάρη για την αποδόμηση της κοινωνικής ασφάλισης έχει ξεκινήσει από την δεκαετία, της αρχής της δεκαετίας του 90, έτσι δεν είναι κάτι καινούριο. Και ο βασικός στόχος είναι ποιος? Να βάλουν χέρι στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, προβάροντάς τα στα πλαίσια της πλήρους ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα, κατ' εντολή φυσικά και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό φυσικά θα σημάνει ακόμα μεγαλύτερο ξύρωμα της κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικοποίηση αυτής με βάση τους τρεις πυλώνες, όπως άλλωστε έχει δείξει ιστορικά η εφαρμογή αυτών των τριών πυλώνων από τον, πώς θα το πω, από το θεμελιωτή αυτής της πολιτικής για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, στη Χιλή με τον Πινέιρα.
Άρα λοιπόν, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έρχεται να υλοποιήσει κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ξύλωμα της κοινωνικής ασφάλισης και θα επηρεάσει τόσο τους μισθωτούς και κυρίως τους νεοεπόμενους, οι οποίοι φυσικά δεν θα τους διασφαλίζουν καμία από τους σύνταξη, αλλά μια ελάχιστη εθνική που και αυτή, αν θα διασφαλιστεί, τη τάξη στο 200. Γιατί δεν θα τους διασφαλίζουν, κύριε Σιντιχάκη, αφού σύμφωνα με τα όσα λέει η κυβέρνηση, καταρχήν θα αυξηθούν και οι συντελεστές στο ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης. Δηλαδή θα έχεις την εθνική, τα 384, mm-hmm. συν την ανταποδοτική με αυξημένους συντελεστές. Άρα θεωρητικά θα έχεις υψηλότερη σύνταξη από αυτή που παίρνεις τώρα. Έτσι λέει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε να σας πω, το αν θα διασφαλιστεί η σύνταξη αυτή με βάση την εθνική σύνταξη όπως λένε, αυτό θα καθοριστεί και από τις εξελίξεις της οικονομίας και γενικότητα την πορεία του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα. Μπορεί να κατοχυρώνεται νομοθετικά, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι τίποτα μονοθετικό του προσωρινού. Βάσει της εξελίξης της οικονομίας. Το βασικό όμως είναι... Ένα λεπτό έχουμε, κύριε Σιντιχάκη, ακόμη. Σήμερα αυτός που παράγει, που δουλεύει, που ματώνει, που ιδιώνει, έχει την απέτηση και το κράτος την υποχρέωση να εξασφαλίζει σύνταξη, μισθό και σύνταξη που να ανταποκρίνεται στη σύνταξη και τη δουλειά την οποία έχει κάνει. Όχι να σου διασφαλίζει τα ψίχουλα, γιατί πάμε στη λογική. Σου διασφαλίζω τα ψίχουλα και από εκεί και μετά, αν είσαι καλός παίχτης στο τζογάρισμα και σε ποια εταιρεία θα τζογάρεις ή αν θες να ενταχθείς σε κάποιο επαγγελματικό ταμείο, τότε μπορείς να διασφαλίσεις και κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Δεν πάει όμως έτσι. Μάλιστα. Ο μισθός και αυτά που έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι προέρχονται από τον κλεμμένο, μάλλον αυτά που έχουν καταβάλει στις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι ο κλεμμένος μισθός των εργαζομένων και οφείλει το κράτος να το παρέχει στα πλαίσια ενός ενιαίου καθολικού κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος που προτείνει το ΚΚΕ. Κύριε Σιντιχάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή χρονιά. Γεια σας.